Γιατί δεν το πάτε μόνοι σας στην Επιτροπή της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ να πει, παιδιά, ορίστε, πάρτε το και μετά σας λέω ότι κοστίζει τόσο και ορίστε. Κοιτάξτε. Αυτό, γιατί είναι προϋπόθεση να συζητήσετε με το Μητσοτάκη. Μισό λεπτό. Δηλαδή, εγώ στη θέση σας, αν το είχα πάει ήδη το πρόγραμμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην Επιτροπή της Βουλής προϋπολογισμού. Υπάρχουν κάποια θεματάκια εδώ. Ναι. Το ένα είναι ότι σε αυτή τη χώρα ποτέ δεν είχε τεθεί τέτοιο ζήτημα στο παρελθόν. Από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, ποτέ προεκλογικά δεν μπαίνουν θέματα κοστολόγησης προγραμμάτων. Ευτυχώς ξεκίνησαν να μπαίνουν. Ναι, αλλά μπαίνουν τελευταία στιγμή και δείτε και με ποιο τρόπο μπαίνουν, κύριε Κούτρα, γιατί είναι και αυτό, δείχνει και αυτό μία συμπεριφορά. Όταν ο κύριος Σκέρτσος ερχόταν και κουνούσε χαρτιά και έλεγε αυτό είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο. Ναι. Του κράτους και κοστίζει τελική τιμή 83 δισεκατομμύρια, όπως σου έλεγε, γιατί είχαμε ακούσει από 25, 45, 55, mm-hmm, φτάσαν mm-hmm. στα 85 και ποιος ξέρει που θα φτάναν ακόμα. Κουνούσε ένα ψεύτικο χαρτί. Ένα ψεύτικο χαρτί. Ένα πλαστό χαρτί. Ένα χαρτί που δεν είχε περάσει ποτέ από πουθενά, δεν είχε πάνω του κανένα αριθμό πρωτοκόλλου, καμία σφραγίδα. Και ο ίδιος το. Με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για τον κυβερνητικό το πρόγραμμα εκπρόσωπο. Ούτως ή άλλως είναι κατατεθειμένο στο πεσοδοσφαιρικό. Κύριε Τζούνο, δεν σας κάνει εντύπωση αυτό. Επομένως έχει πλάβει. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό που σας λέω. Προφανώς και μου κάνει εντύπωση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τότε. Εξηγούν ότι αυτό είναι στο μεσοπρόθεσμο. Επομένως, αυτό παραδείγματος χάρη που λέτε είναι σύνηθες. Το να λένε το αντίπαλο κόμμα για το άλλο. Κοίταξε να δεις το πρόγραμμά σου πώς λες ότι κάνει 20. Όχι, δεν κάνει 20, κάνει 80. Γιατί το εκτιμώ εγώ. Γιατί το εκτιμώ εγώ. Άλλο να λέει το εκτιμώ. Ότι έγινε αυτό με το Γενικό Λογιστήριο. Νομίζω το παραδέχτηκαν. Καταρχάς δεν το παραδέχτηκαν ποτέ. Δεν το παραδέχτηκαν ποτέ. Αλλά όταν κουνάς ένα ψεύτικο χαρτί και είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος εκείνη την εποχή που το κουνούσε, παραπλανείς τον κόσμο. Διασπείρεις fake news, ψευδείς ειδήσεις. Πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Η ουσία λοιπόν των πραγμάτων ποια είναι. Ότι σήμερα αυτό καταρχάς το επισημοποίησε και ο κύριος, ένα κορυφαίο τέλεχος της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Βορύδης. Που βγήκε και είπε σε μια τηλεοπτική εκπομπή ότι από όσο ξέρω το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχει την νόμιμη αρμοδιότητα να κοστολογεί προεκλογικά προγράμματα πολιτικών κομμάτων. Πάμε. Άρα, λοιπόν, μην κολλάμε στα τυπικά όπως κολλάτε. Δεν κολλάμε στα τυπικά. Βέβαια στην πολιτική κολλάτε πολύ στα τυπικά. Όχι, είναι και τα τώρα δεδομένα. Μισό λεπτό. Είναι δεδομένα που οφείλουμε να εσείς τα λάβουμε. Εσείς λέτε, κύριε Μητσοτάκη μου, πάμε τα προγράμματά μας στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Και να καθίσουμε και σε ένα τραπέζι. Και να καθίσουμε και σε ένα τραπέζι. Και ρωτάω εγώ. Και γιατί δεν πάτε μόνοι σας το πρόγραμμά σας, το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, να πείτε γεια σας. Να το πρόγραμμα, πείτε μας πόσο κάνει, που να θα πει το Υπουργείο, το Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής αυτό και να πείτε πού το 83, μα δεν έχει μία σημασία, κύριε Κούτρα, να καθίσουμε να το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια. Να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ναι, αλλά γιατί είναι προϋπόθεση, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Μα δεν είναι δηλαδή, εννοώ ότι κοστολογήστε το πρόγραμμά σας. Ή επιβεβαιώστε την κοστολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μια κοστολόγηση. Όπως ναι, έχει κάνει μια κοστολόγηση, την οποία κοστολόγηση την έχουμε πει στον κόσμο. Έχει γίνει 21 δισεκατομμύρια, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 5,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είναι διαφορετικό. 5,5 το χρόνο. 5,5 το χρόνο. Ξέρετε, τα προγράμματα έχουν και μια γιατί παραγωγή. Γιατί δεν το πάτε στον. Αποτελεσμάτων και δυναμικά, που φέρνουν, το δυναμικά ναι. Και είναι κάτι γιατί που δεν το πάτε στο γραφείο του προϋπολογισμού της Βουλής να το μάθουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Μα λέμε να πάμε στο γραφείο προϋπολογισμού, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο, να πάμε όπου θέλετε και να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Εσάς δηλαδή δεν σας κάνει μια εντύπωση. Όχι, εντύπωση μου κάνουν όλα. Αλλά λέω ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνει την πρωτοβουλία να κάνει μόνο του να πει. Παιδιά, πάρτε το πρόγραμμα, κάνει τόσο.